Λοιπόν, σε ακόμα ένα επεισόδιο είναι ο καπνιστήρι δρόμος. Έχουμε καιρό να κάνουμε κάποια εκπομπή με συνάδελφο. Σήμερα έχουμε κοντά μας μετά από αρκετή πίεση στο Μιχάλη. Μιχάλη Σταχουγιάννης λέγεται το παιδί, ο συνάδελφος ο Μπλεσοκόμος. Τον είχαμε προτείνει μερικές φορές και αρνιόταν βασικά να κάνουμε το βίντεο. Για κάποιους λόγους δικούς του. Λέει ότι δεν είναι καλός για την κάμερα. Αλλά γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι έχουμε προσεγγίσει και άλλους συναδέλφους. Δεν είναι όλοι ανοιχτοί να κάνουμε το βίντεο και περισσότερο ότι κάποιοι δεν θέλουν να πούν κάποια πράγματα μην παραξηγηθούν. Κάποιοι απλά ντρέπονται λίγο το φακό. Οπότε είναι και λίγο δύσκολο να βρίσκουμε τον κόσμο για το βίντεο. Και το θέμα είναι ότι το καπνιστήριο δρόμος έχει ξεκινήσει με το θέμα ότι να προσεγγίσουμε συναδέλφους οι οποίοι δεν ακούγονται καθόλου στα social media, ας πούμε, είτε στο YouTube είτε στο Facebook, και αν έχουν να πάρουμε κάτι από αυτούς, να τους προσελκύσουμε να δείσουμε κάποιες πληροφορίες από αυτά τα άτομα. Ένα από αυτά τα άτομα, όπως νομίζουμε εμείς, είναι ο Μιχάλης, ο οποίος είναι αρκετά πολλά χρόνια μελισσοκόμος, θα μας το πει και ο ίδιος. Και πάνω απ' όλα, την αρχή της μελισσοκομικής του καριέρας, ας πούμε, ασκεί βιολογική μελισσοκομία. Και οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσει για τη βιολογική μελισσοκομία, όπως την ασκούνε, γιατί ξέρω ότι είναι και σε ένα γκρουπ, σε μια ομάδα, τα παιδιά. Ίσως όχι νομική, αλλά συνεργάζονται αρκετά άτομα μεταξύ τους. Και εκτός από τη βιολογική μελισσοκομεία, είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε και άλλα πράγματα από τα παιδιά στη συνεργασία που κάνουν. Λοιπόν, ο Μιχάλης Σταθογιάννης, επαγγελματίας μελισσοκόμος, να συστηθεί και ο Μιχάλης για το κολοστόρισμα και συνεχίζουμε. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα, Μίτσο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Μιχάλης Σταθογιάννης λέγομαι, όπως είπες. Ασκώ βιολογική μελισσοκομεία, 20 χρόνια περίπου. Πρέπει να είσαι από τους πιο παλιούς. Αν όχι από τους ναι. Κοίταξε, πιστοποιημένη βιολογική μελισσοκομεία ασκώ περίπου 10-11 χρόνια, από το 10-11. Αλλά από όταν ξεκίνησα τη μελισσοκομεία, τα πρώτα μελίσια τα πήρα το 2, έκανα βιολογική μελισσοκομεία, με εξαίρεση ίσως τις τροφοδοτήσεις την πρώτη δεκαετία. Αλλά μετά προσαρμόστηκα στον κανονισμό, δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και για την ακρίβεια, δηλαδή τα πρώτα χρόνια έκανα και λίγο πέρα από βιολογική μελισσοκομεία. Είχα μπει λίγο, ήμουν πιτσιρικάς, είχα μπει με ιδεολειψίες στη μελισσοκομεία. Επειδή είσαι από μια περιοχή από Αθήνα, Αττική. Ναι. Είναι μια περιοχή η οποία έχει τις δυσκολίες του μελισσοκομικά. Πώς ασχολήθηκες με τη μελισσοκομεία μέσα στην Αθήνα και να καταλήξεις να είσαι και επαγγελματίας μου. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, δεν κάνεις κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Όχι. Με τη μελισσοκομεία ασχολήθηκα επειδή δεν μου άρεσε γενικά ο αστικός τρόπος ζωής και γενικά δεν μπορούσα και να δουλέψω μέσα, να είμαι κλεισμένο σε ντουβάρια, λίγο με καταπίεζε, οπότε ήθελα το έξω. Και έτυχε, πήγαινε ένας φίλος ο κτήμας συγκρού που είχε τα σεμινάρια, που είχε δεντροκομεία, μπελοκομεία, είχε μελισσοκομεία κτλ. Και μου λέει, πήγαινε να τσεκάρεις τι παίζει, να δεις μήπως κάτι σου αρέσει. Πήγα εκεί, μόνο η μελισσοκομεία είχε θέσεις, ήταν δηλαδή τυχαίο το ζήτημα. Οπότε πήγα στη μελισσοκομεία, πήρα τα πρώτα μελίσια και μετά κόλλησα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα ήταν δύσκολο, γιατί δεν είχα καθόλου αγροτική παιδεία και δεν είχα και αγροτική υποδομή καθόλου. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι την πρώτη σεζόν ήθελα να πάω τα μελίσια στα θυμάρια και δεν είχα ιδέα καν πώς είναι το φυτό. Άνοιξα το χάρτη, είδα κάπου που μια περιοχή στην Αττική λέγεται Θυμάρι. Πήρα το μηχανάκι και έψαχνα εκεί να βρω θυμάρια. Και είχα μια τσοπάνη και τον ρώταγα, ποιο είναι ρε φίλε το θυμάρι? Εκείνη την εποχή υπήρχαν μελισσοκομεία στο αστικό, δηλαδή περίχωρα της Αθήνας κτλ. Υπήρχε κόσμος μελισσοκομικά? Κοίταξε, φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν, απλά εγώ δεν είχα κάποιον στο περιβάλλον μου, ούτε μπορούσα να βρω κάποιον να ρωτήσω κάτι, να μάθω κάτι. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε αργότερα, το οποίο είναι πολύ μελισσοκόμη, θα πετύχεις κι άλλους, ήταν μεταγενέστερο πράγμα, ξεκίνησε λίγο πριν τα μνημόνια.
Πάντως, σε σχέση με αυτό που ρώτησες πριν, Μίτσο, σε σχέση με το αν είναι εύκολο ή δύσκολο η μελισσοκομεία στο αστικό περιβάλλον, σίγουρα έχει το δύσκολο ότι κάνεις μια δραστηριότητα η οποία είναι εκτός του περιβάλλοντος της, οπότε έχει δυσκολίες από αυτή την άποψη. Δηλαδή, για να βγω να πάω στα μελίσια, πρέπει να φάω μια ώρα κίνηση για να ξεκινήσω να βγω στον δρόμο για να πάω. Αλλά από την άλλη, έχεις ένα πλεονέκτημα ότι έχεις την αγορά κοντά σου. Πράγμα που, ας πούμε, ο κόσμος στην επαρχία, ενώ έχει πιο εύκολη την παραγωγή, δυσκολεύεται πιο πολύ στη διάθεση. Εγώ, ας πούμε, ευτυχώς αυτό το πράγμα δεν το αντιμετώπισα ποτέ. Και ούτε ξέρω και κανένα άλλο φίλο, ας πούμε, που θα βγάλει παραγωγή και θα του μείνει αδιάθετη. Οπότε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Έχεις ένα συν, έχεις ένα πλην. Να. Να κάνω μια ερώτηση. Ξεκίνησε με σεμινάρια στη Συγκρού. Ναι. Κάνουν δουλειά τα παιδιά εκεί? Κοίταξε, δεν ξέρω για τώρα τι ακριβώς γίνεται τώρα. Τότε έκανες κάποια... Σέβαζε κάπως το πράγμα λίγο γενικά μεν, αλλά αποκτούσες μια ιδέα, ιδίως άμα είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ μελίσσα, δεν ήξερες, ας πούμε, πώς είναι η μέλισσα καν τίποτα. Εντάξει, ήταν μια αλφα εισαγωγή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ούτως ή άλλως χρειάζεται να διαβάσεις. Εντάξει, αυτό ήταν ένα κομμάτι που το είχα λίγο πιο εύκολο. Δηλαδή το διάβασμα, οπότε ναι, έπεσα λίγο μέσα στα βιβλία, ξεσκόνησα λίγο το τι υπήρχε, οπότε πήρα λίγο μια ιδέα από εκεί, λίγο έτσι σε πιο καλή, ας πούμε. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε τα βιολογικά, μα έτσι να μιλήσουμε λίγο μελισσοκομικά. Εσύ, Μιχάλη, που ξεκίνησες εντελώς από μόνος και δεν έχεις κάποιον ούτε να σε δείξει και τα επόμενα χρόνια ήταν δύσκολο λίγο να προσεγγίσεις κάποιον. Μετά από πόσα χρόνια, αυτά περισσότερο για τα νέα παιδιά και τα λοιπά, μετά από πόσα χρόνια μπορείς να πεις ότι μπόρεσες λίγο να πεις ότι μελισσοκομικά το κατέχω, ας πούμε. Έχω αποκτήσει μια... Ναι. Κοίταξα, ξεκίνησα το 2002... Διαρκώς ήμουνα εκεί, ξέρω εγώ, θα είχα 10, 20, 30 μελίσια, τα χάνα, τα ξανάφτιαχνα κτλ. Λίγο πάλευα. Το 2006 ανέβηκα στη Χαλκιδική, πήρα 100 μελίσια και αυτό ήταν το σημείο καμπής. Μετά, λόγω του αριθμού, αναγκαστικά χώθηκα πιο βαθιά. Αλλά παρόλα αυτά, την πρώτη δεκαετία έπρεπε να κάνω άλλη μία ή άλλες δύο δουλειές για να χώνω τα λεφτά για τη μελισσοκομεία, γιατί δεν είχα τίποτα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, χρειαζόταν αμάξι, μετά χρειαζόταν αξιοκαταψύκτες, εργαλεία, μηχανήματα. Διαρκώς, δηλαδή, από κάπου αλλού έπρεπε να τσοντάρεις. Αυτό το σημείο, κάποιος που λες, πότε κατάλαβες ότι μπορώ να, από τα 20 και 30, μπορώ να, γιατί σε έκανε να πας στα 100, ας πούμε. Το αποφάσισες ότι θα είναι το μέλλον σου. 100 πήρα μαζί με τα άλλα που είχα ξαφνικά, πήγα στα 170 από 30. Εντάξει, δεν ήταν πολύ ορθολογική απόφαση, για να πω την αλήθεια. Απλά, εντάξει, όταν είσαι μικρός, πιο εύκολα κάνεις σχέδια και πιο εύκολα μπαίνεις σε κινήσεις που, εντάξει, πιο μεγάλος θα τις έκανες λίγο πιο στρωτά. Αλλά, εντάξει, ήταν και καλύτερα τα χρόνια, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ξεκίνησα, ξέρω εγώ, το 5 την προηγούμενη χρονιά, πήγα στη Βιτίνα, όχι γιατί ήξερα κάτι, απλά είχα ένα φίλο από εκεί και απλά πήγα τα μελίσια. Δεν ήξερα πότε τα πας, δεν ήξερα ποιος είναι ο κόμπος, δεν ήξερα καν την ύπαρξη του κόμπου, ας πούμε, ή των άλλων εντόμων του ελάτου. Και πήγαινε στα μελίσια και έπαιρνε τώρα με τενεκέδες τώρα μέλη, όχι έτσι όπως είναι τώρα, ας πούμε, η παραγωγή στον ελάτο που θα πάρουμε 10-15 κιλά και θα πούμε «Α, δούλεψε». Οπότε, ναι, εντάξει, ξέρεις, μετά από μία-δύο καλές χρονιές, ξαφνικά λες, α, ωραία, εδώ είναι η φάση, παίρνουμε μελίσια, χωνόμαστε να κάνουμε αυτό σαν δουλειά μονάχα, κάπως το χάπτω σαν στόχο. Που φωνάζει και ο φίλος μας ο κύριος Γκοστιάρης, τον βλέπεις και εσύ, έτσι? Ποιο πράγμα? Η κλιματική αλλαγή που κάθε φορά που κάνουμε ένα καπνιστήριο δρόμος με τον κύριο Γκοστιάρη, που φωνάζει την κλιματική αλλαγή, τον βλέπεις και εσύ? Ναι, παιδιά, είναι τώρα τρομερό το πρόβλημα. Και είναι και το ότι δεν είναι, έχει και πολλές πτυχές. Δεν είναι ότι είναι μόνο ένα πράγμα. Και που όλα μαζί είναι αυτό, διαπλέκονται και κάνουν την υπόθεση όλο και πιο δύσκολη. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, το ότι θα σου κάνει ανάποδα ένα καιρό σε μια στιγμή που δεν πρέπει, θα σου χαλάσει μια νομή. Δηλαδή, άμα κάνεις νομαδική μελισσοκομεία και κυνηγάς 3-4 και να σου χάλαγε μία και να σου χάλαγε δύο, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το ζήτημα. Αλλά πώς η κλιματική αλλαγή μπλέκεται μαζί με τις ασθένειες. Πώς είναι πολλές πλέον οι νομές, είτε προπαρασκευαστικές, είτε αυτές που πας για παραγωγή που αποτυγχάνουν και πόσο όλα αυτά στρεσάρουν μετά συνολικά το μελίσι,
κτλ. Κτλ. Το κάνουν όλο το πράγμα κάπως... Το πακέτο είναι... Το παρακάνουν δύσκολο αυτό. Ναι. Πάντως στο έλα το έχει γλυκάνει πολλούς μελισσοκόμους και στο τέλος τώρα όλοι κάθονται και το βρίζουν. εντάξει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Ήθελα να πω ότι παλιά πήγαινες, ας πούμε, και έκανες τη μισή σου παραγωγή, τα 2/3 την έκανες στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Οπότε σου φεύγε το άγχος. Τώρα τα τελευταία χρόνια τι γίνεται. Πάμε και πρέπει να σωθούμε από το ΠΕΦΚΟ, είτε τον Αύγουστο είτε τον Οκτώβρη. Αλλά αυτό σου δίνει άγχος μέσα στην εκμετάλλευση. Yeah. Άμα δεν έχεις βγάλει δηλαδή, τα έξοδά σου και τα προστοζήν από το πρώτο μισό. Ναι. Και μετά εκεί μπορεί να κάνεις και βεβαιασμένες κινήσεις. Δηλαδή, κάποιες φορές έχει αποτύχει, δεν έχει πάει πολύ καλά το Αυγουστιάτικο και φτάνεις τον Οκτώβριο και είσαι με την ψυχή στο στόμα. Ξέρω εγώ, όταν θα βγει όλη η σεζόν για να μπορέσεις να τρέξεις και την επόμενη. Ναι. Και τα μελίσια πλέον δεν είναι. Ναι. Και είναι και πότε συνεκρατείς και τα μελίσια μέχρι το τέλος, για να μπορείς να πεις στο ΠΕΦΚΟ. Εννοείται. Μα το θέμα τώρα είναι ότι αν ένα κοπάδι σου κάνει κάποια στιγμή κοιλιά, δεν νομίζω πλέον ότι μέσα στη χρονιά μπορείς να το. Να γυρίσεις στη φάση για να συνεχίσει να είναι παραγωγικό μετά. Απλά προσπαθείς να το διατηρήσεις εν ζωή για να το έχεις του χρόνου. Ενώ παλιά που το βαρό δεν ήταν τόσο επιθετικό, κάποιες στιγμές έβλεπες να υπάρχει η έξαρση και πήγαινε σε μια καλή νομή και τα μελίσια εξυγεννώντουσαν από μόνα τους. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πλέον. Δεν μπορεί, ας πούμε, να σου ξεφύγει λίγο το βαρό και μετά κάπως να συμμαζευτεί από μόνο του χωρίς επέμβαση δικιά σου. Ναι, αυτή την κουβέντα είχαμε και πριν λίγο με κάποιους αντέδρους. Λέω παλιά, ας πούμε, η φύση μπορούσε να συγχωρήσει κάποια δικά σου λάθη και να σε διορθώσει. Ενώ τελευταία, με ένα λάθος, πας για την επόμενη σεζόν πλέον. Δεν μπορεί να χάσει όλη την παραγωγή σου χρονιά. Και σκεφτείτε, αυτό που είπες, εγώ... συμφωνώ απολύτως, γιατί πάλι αυτή την κουβέντα είχαμε και πιο παλιά, με την έννοια ότι όντως στο πρώτο εξάμηνο, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο, έπαιρνε το 30-40-50% της παραγωγής σου και ήσουν πλέον όχι τόσο αγχωμένος για το πρώτο, γιατί θα έχεις καλύψει τα έξοδα τουλάχιστον για τη χρονιά και τα λοιπά, και μετά πήγαινες για το κάτι της παραπάνω. Είναι σημαντικό αυτό που είπες, πολύ σημαντικό, ναι. Αλλά παρέμεινες, έτσι, σε καταβρόχη, σε μέσα μελισσοκομεία και εκεί. Και ζεις... Εντάξει, η μελισσοκομεία, σου ασκεί μια έλξη που είναι ακατανίκητη. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γι' αυτό βρισκόμαστε και ασχολούμαστε με τη μέλισσα. Δεν είναι το ζήτημα τόσο οικονομικό, τεχνικό. Φαντάζομαι ότι, ας πούμε, εσείς με τη δουλειά που ρίχνετε, ρε παιδιά, που σας έχω δει, και με τα κεφάλαια που έχετε επενδεδημένα και με τα κεφάλαια της γνώσης, άμα ήταν σε μια άλλη δουλειά, θα είχατε γίνει πλούσιοι. Και θα καθόσασταν, ξέρω εγώ. Να σε ρωτήσω τώρα, αλήθεια τώρα. Την ημέρα που ήρθαμε, ναι, και μας εξυπηρέτησε με κάποια μελίσια σε μια περιοχή πέρσι, σε σένα. Εδώ, στο σπίτι μου. Ναι. Πόσο χάλια ήμασταν εκείνη την ημέρα που βγήκες από το σπίτι και έφερες σπιρουλίνα, βασιλικό ποτό, μπάρις Δημητριακών. Σε έχω δει και χειρότερα, Μίτσο, όταν είχε σπάσει ο Γιάννης το πόδι του και είχε κάνει 4 βράδια, 4 μπασίματα συνέβεια. Α, ναι. Ναι. Ναι, δυστυχώς κάποια πράγματα στην μελισσοκομεία όμως δεν μπορούν να αναβληθούν και πρέπει να γίνονται εκείνη την ημέρα. Ναι, εννοείται. Ωραία, οπότε πάμε. Πώς σου γύρισε όμως η βιολογική μελισσοκομεία, γιατί και από την αρχή, πώς, γιατί έτσι. Κοίταξε, επειδή ήμουν μικρός όταν ξεκίνησα, δηλαδή ξέρω εγώ πόσο, 20-21, και μπήκα στη μελισσοκομεία, ήμουν λίγο μουτζαχεντίν ιδεολογικά σε σχέση με την οικολογία. Σκεφτείτε ότι δηλαδή τα 3 πρώτα χρόνια δεν έκανα επέμβαση για το βαρό. Τώρα αν το πιστεύετε, το πιστεύετε. Γιατί όχι. Και ήμουν ότι όσοι ζήσουν και όσοι πεθάνουν και δεν θα διατηρούμε τους ασθενείς στη ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά προσγειώθηκα λίγο στην πραγματικότητα. Για πες μου τώρα, επειδή το έκανες αυτό, αν θυμάσαι. Πραγματικά, ναι, έτσι, γιατί κάποιοι προσπαθούν να βρουν ανθεκτικές μέρες και λοιπά. Τι απώλειες είχες έτσι χωρίς θεραπείες, αν θυμάσαι. Κοίταξε, τότε είχα γύρω στο 20% και τα μελίσια μετά τον Ιούνιο-Ιούλιο διατηρούνταν σε πιο μικρό μέγεθος από ό,τι θα μπορούσαν. Αλλά δεν ήταν ίδιο το βαρό τότε με τώρα. Δηλαδή,
όταν άρχισα μετά να κάνω θεραπεία, έκανα μία θεραπεία το χειμώνα, μία ανιστάλλαξη οξαλικού. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις μόνο μία θεραπεία το χειμώνα και να συντάξεις όλη τη σεζόν. Δηλαδή μετά από κάποια χρόνια ξεκίνησα να κάνω δεύτερη θεραπεία και μετά το Αυγουστιάτικο, το Πεύκο πάλι ξεγονεύουν. Τώρα πλέον πρέπει να κάνουμε τρεις θεραπείες, να κάνεις και την Άνοιξη. Και δεν είναι και σίγουρο ότι από την Ανοιξιάτικη που έχει γόνσα σε πάει καλά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό που εγώ έκανα τότε, ότι ενδεχομένως μπορεί να γίνει και τώρα. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Εκτός άμα κάνεις στατική μελισσοκομεία, που τα μελίσια επιμολύνονται λιγότερο, κάπως δηλάρουν καλύτερα τη φάση. Το έχεις παρατηρήσει αυτό, δηλαδή έχεις τύχει να έχεις χρονιές που δεν βρίσκεσαι σε μελισσοκομεία και διατηρήσεις πιο καθαρός? Κοίταξε να δεις, πριν δύο... Τι? Εκτός αν δεν κατάλαβα εγώ κάτι καλά που είπες. Η ερώτηση λέω είναι... Σε χάνω λίγο, Μίτσο, στο σακούδι από μένα, αν μπορείς να επαναλάβεις. Λέω, έχεις παρατηρήσει ότι όταν είσαι σε μέρη η οποία δεν είσαι κοντά σε άλλα μελισσοκομεία, ότι διατηρήσεις πιο καθαρός. Ναι, εννοείται. Δηλαδή και για μένα, στην αρχή μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί όπου πήγαινα ήμουνα σχεδόν μόνος μου, αν όχι μόνος μου. Όταν μετά τα μελίσια γίνανε πιο πολλά και πήγα πρώτη φορά στο Άργος, μετά πήγα στη Βιτίνα, μετά εκεί τίποτα, έπαιξε κατάρρευση. Επιμολύνεσαι. Επίσης, πιο πρόσφατα, κρατούσα κάποια μελίσια συνέβεια σταθερά όλο το χρόνο και απομακρυσμένα από τα άλλα. Όχι, δηλαδή, κατά μονάς, δηλαδή, ήταν σε σημεία. Αυτά τα μελίσια με μία θεραπεία, το χειμώνα, τη βγάζανε μία χαρά, δεν είχαν πρόβλημα. Ναι. Ναι, αλλά τώρα... Με τις μετακινήσεις είναι διαφορετικό το πράγμα. Εδώ πολλές φορές μέσα στο ίδιο κοπάδι παρατηρείς ότι όταν ένα μελίσι καταραίει και τα διπλανά του, τα δεξιά του, αριστερά του έχουν πρόβλημα, έχουν μεγαλύτερο φορτίο. Αυτό δείχνει ότι η παραπλάνηση είναι πολύ βασικός παράγοντας. Και λόγω του ότι είστε νότια και χαμηλά πολλές φορές για το ψυχημόνιασμα, έχετε και το πρόβλημα των ξεγωνιάσματων. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στα μέρη μας maximum να ξεγονέψουν τα μελίσια για μια εβδομάδα. Οπότε δεν μπορείς να βασιστείς αυτό, ιδίως για μεταβιολογικά. Μέχρι πρώτη η μοναδική θεραπεία ήταν η ενστάλλαξη οξαλικού το χειμώνα. Οπότε πρέπει να είναι εντελώς ξεγονεμένα. Οπότε τώρα με μια εβδομάδα μονάχα να μείνω αγώνευτα, και αυτό δεν είναι κάθε χρονιά, είναι πρόβλημα σίγουρα. Ωραία, οπότε ήσουν υπέρ του θέματος ότι δεν χρησιμοποιούμε κάτι στα μελίσια από την αρχή, σαν θεραπείες. Ναι, σαν θεραπείες δηλαδή δεν έκανα. Τότε ακόμη χρησιμοποιούνταν η τεραμικίνη, χρησιμοποιούνταν το φουμιντίλ, δεν έβαλα ποτέ δηλαδή στα μελίσια. Και είχα πάρει και καταψύκτη πριν ξεσπάσει και το σκάνδαλο τότε με την κύρο Σκορίνη, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήτανε. Αυτό, εντάξει, λίγο μετά με το ζήτημα του Βαρά προσγειώθηκα στην πραγματικότητα. Άρχισα να το κυνηγάω και επίσης τότε δεν είχε έρθει η νοζέμα Σεράνα, έπαιζε η Άπης μόνο, που δεν ήταν τόσο ζήτημα. Δηλαδή δεν θυμάμαι να είχα ποτέ κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μετά όμως κατέληξες να πιστοποιηθείς και να είσαι και πιστοποιημένος πλέον και στα χαρτιά σαν βιολογικός μελισσοκόμος, έτσι. Ναι, όταν άρχισε η παραγωγή πλέον να μην μπορεί να διακινηθεί χέρι-χέρι που ο άλλος με ήξερε τι κάνω, ήθελα κάποιο χαρτί για να μπορώ να συστήνομαι σε ανθρώπους αγνώστους. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου. Οπότε ξεκίνησα την πιστοποίηση, αλλά μετά... Αναγκαστικά προσαρμόστηκα και σε αυτά τα οποία λέει πιστοποίηση. Δηλαδή, οπότε έκοψα τις τροφοδοτήσεις, που ήταν ένα ζήτημα σύμβατο, και σταμάτησα να πηγαίνω κάποιες φορές που είχα πάει, ας πούμε, στα Πορτοκάλια. Σε κάπου δεν είχα πάει ούτως ή άλλως τα προηγούμενα χρόνια. Μιχάλη, πώς αποφάσισες να μπεις μέσα στη βιολογική? Θέλω να πω ότι είχαν ξεκινήσει ήδη τάση προς τους βιολογικούς μελισσοκόμους. Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι από τους φίλους είχα μπει εγώ πρώτο στην πιστοποίηση, από όσο θυμάμαι, και σιγά σιγά ακολουθήσαν και τα άλλα παιδιά. Δεν θυμάμαι δηλαδή
να είχε πέσει στην αντίληψή μου κάτι, αλλά θα σε γελάσω τώρα και πιο ακριβώς ήταν το κίνητρο πέρα από το... Απλά ήθελα να διαφοροποιηθώ σε σχέση με αυτό το οποίο κάνω, σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε γενικά με το πώς ασκούσε ο κόσμος στη μελισσοκομεία. Γιατί με πολλούς καταναλωτές, ας πούμε, σου λένε «Μα γιατί το μέλι δεν είναι βιολογικό, αφού η μέλισσα βγαίνει έξω και συλλέγει στο βουνό, στα άνθη, στα δέντρα κτλ.» Και κάπως ήθελα να επικοινωνήσω αυτό το πράγμα, ότι όχι, δεν είναι ακριβώς όλα τα μελίσια ο τρόπος που τα δουλεύει ο μελισσοκόμος ίδια. Ναι. Μέχρι τώρα πρόσφατα η βιολογική μελισσοκόμη ήταν το πολύ, να ήταν 200-250 μέχρι πέρσι, πρόπερσι. Ήταν πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με τους μελισσοκόμους που υπάρχουν. Ναι, τώρα νομίζω θα γίνουμε 1000. Το λιγότερο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, επειδή θέλω να το χωρίσουμε λίγο το θέμα και με τη... Έχεις και πολλά χρόνια και στην αγορά και με το βιολογικό μέλι. Γνωρίζω ότι δουλεύεις και λαϊκές αγορές, έτσι. Βιολογικές. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Να το χωρίσουμε, να μείνουμε λίγο στα μελισσοκομικά και να δούμε και γενικά και μετά την άποψή σου για την αγορά του βιολογικού μελιού. Όταν μπήκες πλέον και πιστοποιήθηκες από πιστοποιητικό φορέα κτλ., δεν μας ενδιαφέρει ποιος φορέας είναι. Μελισσοκομικά, συνάντησες μεγάλα προβλήματα να ασκήσεις τη βιολογική σου μελισσοκομία? Κοιτάξτε, παιδιά, η πραγματικότητα είναι ότι περισσότερο επαφείται στη δικιά σου συνείδηση το πώς ασκείς τη βιολογική μελισσοκομεία, πράγμα το οποίο βέβαια ισχύει και για την συμβατική μελισσοκομεία, έτσι. Δεν είναι το ζήτημα των ελέγχων. Γιατί από την άλλη πλευρά, αν ένας άνθρωπος ασκεί ορθή μελισσοκομική πρακτική, ενδεχομένως δεν έχει τεράστια απόσταση από τη βιολογική μελισσοκομεία. Έχει όμως πολύ μεγάλη απόσταση από την κοινώς ασκούμενη μελισσοκομεία ή βιολογική. Αλλά τελικά το τι ακριβώς θα κάνεις, σε μεγάλο βαθμό επαφείται στη δικιά σου συνείδηση. Ωραία. Περίπου νομετική μελισσοκομεία και ξέρω ότι κάνεις, σε γνωρίζω σχεδόν 10 χρόνια τώρα, αν όχι παραπάνω. Και κάθε φορά που μιλάμε μελισσοκομικά, ανταλλάζουμε απόψεις, ανταλλάζουμε εμπειρίες και έχουμε μάθει και όντως από τον άλλον. Ξεκινάς από νότια, μπορείς να καταλήξεις και μέχρι έρχεσαι και Πύλιο, ας πούμε, σε εμάς εδώ, ναι, και οτιδήποτε. Παραγωγικά, βλέπεις ότι είσαι χαμηλά, μιλάς και με παιδιά, που είναι και συμβατικά, ας πούμε, σε μελισσοκομεία. Σε παραγωγική βάση, ας πούμε, σε απόδοση των μελισσιών, ότι κάποιοι έχουν εντύπωση ότι λένε ότι η βιολογική μελισσοκομεία δεν έχει απόδοση. Εσύ πώς το εκφράζεις? Δεν νομίζω ότι είναι τόσο το ότι θα έχεις... τουλάχιστον εγώ, ας μιλήσω για μένα, δεν νομίζω ότι είναι μειωμένη η απόδοσή μου από αυτό που βλέπω από συναδέλφους που κάνουν συμβατική μελισσοκομεία. Περισσότερο είναι ότι έχεις διάφορες δυσκολίες μέσα στη σεζόν σου που είναι λίγο... πώς να το πω, είναι λίγο στρατηγικής φύσεως, το πώς θα κινηθείς και στο τι θα κάνεις. Ας πούμε, το ότι δεν μπορείς να τροφοδοτήσεις, σου στερεί ένα όπλο, το οποίο σε διάφορες καταστάσεις κάπως θα σε ξεκολλήσει. Θέλεις να μπει σε μια νομή, έχεις μια προπαρασκευαστική νομή. Πολλές φορές, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο κενό του Μαΐου, έχεις ανθοφορίες που δίνουν γύρι, δυσκολεύεσαι λίγο στο νέκταρ. Οι συμβατικοί μελισσοκόμοι μπορούν να κάτσουν να κάνουν 2-3 τροφοδοτήσεις, τα μελίσια να κρατηθούν, να μπουν μετά σε μια νομή του Ιουνίου. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, οπότε θα πρέπει να κυνηγήσω μια μεικτή νομή και να την κυνηγήσω μακριά, τουλάχιστον γιατί στα δικά μου μέρη, στα νότια δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα. Οπότε θέλει όχι μόνο να πας μακριά να κάνεις έξοδα για μια νομή που θα παράξεις μέλι, αλλά και για μια νομή προπαρασκευαστική. Ταυτόχρονα, ας πούμε, με τα φάρμακα έχεις περιορισμούς. Δηλαδή, ας πούμε, χρησιμοποιούμε θυμόλι, μυρμικικό, οξαλικό. Η θυμόλι και το μυρμικικό έχουν περιορισμούς με τις θερμοκρασίες. Παραδείγματος χάρη, θέλεις να κάνεις μια θεραπεία μετά τον Αύγουστο από τα πεύκα, δεν μπορείς να κάνεις, γιατί πλέον ο Σεπτέμβρης είναι και λίγο μήνα σχεδόν καλοκαιρινός. Δεν μπορείς να κάνεις νότια. Πρέπει να ανέβεις, ας πούμε, ανεβαίνω στο Πύλιο που είναι βουνό, να πέσουν λίγο θερμοκρασίες, να μπορέσω να κάνω μια θεραπεία. Αυτό σου δίνει ένα έξτρα κόστος στην εκμετάλλευση.
Αλλά στο τέλος, αν το κυνηγήσεις εντατικά, δεν νομίζω ότι θα έχει μειωμένη παραγωγή. Ναι, αν πούμε, ας πούμε ότι κάνεις τα ίδια πράγματα τα οποία θα έκανες, ας πούμε κάθεσαι κοντά στο σπίτι σου, να έχεις χαμηλά κόστη κτλ. Και θες να είναι και βιολογική παραγωγή, ενδεχομένως θα καταλήξει σε πιο χαμηλή παραγωγή. Αλλά υπάρχουν επιλογές, απλά είναι πιο κοστοβόρες, πιο κουραστικές για σένα, μπορείς να τις κυνηγήσεις τελικά να μην έχεις χαμηλότερη παραγωγή. Με συναδέλφους που δεν είναι βιολογικοί, πώς σε βλέπουν, τι άποψεις ακούς? Κοίταξε, Μίτσο, παλιότερα έχω ακούσει πολύ κοροϊδία, μόνο και μόνο για το οξαλικό, που μου λέγανε, έλα, σε παρακαλώ, ρε αγόρι μου, κάνε μία, και είσαι συμπαθητικός, ξέρω, κάνε μία κανονική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό, δηλαδή οι συμβατικοί μη, τα παλιά φάρμακα εγκαταλείπονται, οπότε αρχίζουμε και συγκλίνουμε σε κάποια στα φάρμακα. Το οξαλικό έχει ευρεία απήχηση πλέον, είτε με τις ταινίες, είτε με την εξάχνωση, είτε με την ενστάλλαξη. Πολλά φάρμακα έχουν καταργηθεί, κάποια άλλα καρεοκτώνα συμβατικά δεν λειτουργούν πια, οπότε εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο το χάσμα, νομίζω, από αυτή την άποψη. Ναι. Ουσιαστικά είναι μόνο υβαρό, έτσι, γιατί ούτε και άλλως, για άλλες ασθένειες δεν είναι, ούτε συμβατικός έχει να χρησιμοποιήσει κάτι. Ναι, από όταν καταργήθηκε το Fumidil και πιο παλιά η τεραμικίνη, δεν είναι πλέον ότι έχεις κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Δηλαδή κάποιος θα το κυνηγήσει με τη θυμόλη, ας πούμε, την οζεμίας, κάποιος θα τον κυνηγήσει με τον οζεβίτ. Ναι, αυτά δεν ενδιαφέρουν πλέον. Ένα άλλο επίσης ζήτημα είναι ότι, εντάξει, δεν μπορείς να πας σε συμβατικές καλλιέργειες, το οποίο ενδεχομένως να μην είναι ιδιαίτερο ζήτημα, ας πούμε, το να μην πας στην Πορτοκαλιά ή στην Ελαιοκράμβη. Αλλά το καλοκαίρι που είναι ξηροθερμικό, ιδίως η Νότιο Ελλάδα, το να μην μπορείς να μπεις σε ένα κάμπο, να κρατήσεις τα μελίσια για να πας μετά στα πεύκα, εκεί έχεις πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα, δηλαδή, πώς θα καταφέρεις να καλύψεις αυτό το κενό. Ούτε επίσης μπορείς να κάτσεις κάπου κοντά στο σπίτι σου, να πεις θα ταΐσω, θα δώσω μια γυρεόπιτα και πάλι θα μπω στα πεύκα. Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Θα ήθελες να μοιραστείς λίγο έναν, όχι στάντερ, δεν θα το λέω, γιατί χρονιά με χρονιά, έναν κύκλο βιολογικό που κινείσαι, που μπορείς να, πώς διατηρήσεις τα μελίσια σου γενικά σε μια χρονιά μέσα. Έτσι, απλά έτσι για να ακούσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, ένα πρόβλημα που συνάντησα όταν πιστοποιήθηκα βιολογικά είναι ότι είχα, και σταμάτησα τις τροφοδοσίες, είναι ότι δεν έχεις τόσο μεγάλη ευχέρεια στο πώς θα χτίσεις κεριά. Δηλαδή, η άνοιξη από μόνη της είναι λίγο δύσκολη για να χτίσεις και για να χτίσεις κάθε χρόνο. Έτσι, δεν γίνεται μια χρονιά να χτίσεις και μια να μην χτίζεις. Οπότε εκεί αναγκαστικά εγώ το έλυσα αυτό δουλεύοντας πολύ στα πεύκα. Δηλαδή δουλεύω και την Άνοιξη, δουλεύω και τον Αύγουστο και τον Οκτώβρη. Οπότε την Άνοιξη μπορείς να χτίζεις, τα μελίσια αναπτύσσονται, βάζουν και κάποια μέλια τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν και το δεύτερο κομμάτι της Άνοιξης να μπορούν να συνεχίσουν τις γένες τους. Αφού άρχισα να πηγαίνω στα πεύκα, μετά άρχισα να πηγαίνω και στη Μεσσηνία για να προημίζουν τα μελίσια, γιατί παρατήρησα μετά ότι όταν βάζεις μεγάλα μελίσια το Μάρτι στα πεύκα, προλαβαίνουν να γίνουν. Οπότε λοιπόν πλέον διαδρομή μου είναι, ξεχειμωνιάζω κάπου ζεστά, Μεσσηνία τα τελευταία χρόνια ή στα Πέριξ Αττικής, ας πούμε, φέτος. Μπαίνω μετά συνέβεια και μετά από εκεί τα μελίσια σπάνε, άλλα πηγαίνουν σε έλατα πλέον συστερεά που διατηρούν και αλπικό, οπότε να μου επιτρέψουν μετά να μπω στα πεύκα. Άλλα πηγαίνουν στα κάστανα και άλλα πηγαίνουν στα βελανίδια. Και μετά όλα κάπου συγκλίνουν στα πεύκα. Εντάξει, αυτά που έχουν μπει βελανίδια δεν θα μπουν στον Αύγουστο, μπορεί να δουλέψουν εκεί σούς και να μπουν μετά τον Οκτώβρη. Αυτά που είναι από τα αλπικά ή από τις καστανίες θα μπουν τον Αύγουστο, μετά θα βγουν, θα κάνουν διπλό μπάσιμο. Θα βγουν και αυτά ως κύσους και θα ξαναμπούν τον Οκτώβρη στα πεύκα. Πάνω κάτω αυτό είναι το δρομολόγιο μου. Έχεις πολλά δρομολόγια. Δεν είναι ότι τρέχεις δεξιά και αριστερά. Ναι, τρέχω αναγκαστικά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια από εδώ και πέρα ποιο θα είναι το μοντέλο της εκμετάλλευσης. Δηλαδή αυτό το άμα έχει προβληματίσει αρκετά. Παιδιά, με βλέπετε καθόλου, γιατί βλέπω πολύ σκοτάδι ξαφνικά. Έχει άρχισε να νυχτώνει απ' έξω. Α, εντάξει, το βλέπω.
Οπότε τώρα δεν ξέρω, αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα πλέον, αλλά φαντάζομαι τώρα βιολογικός ή συμβατικός θα το αντιμετωπίσουμε όλοι, δεν είναι κάτι που θα αφορά μόνο εμάς. Νομίζω ότι η τιμή του πετρελαίου που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα ύψη. Ναι, είναι η τιμή του πετρελαίου που φτάσει στα ύψη και ταυτόχρονα δεν μπορείς να μετακυλήσεις ούτε μισό ευρώ στο τελικό προϊόν από τα κόστη σου. Ναι. Και δεν είναι μονάχα ότι είναι το πετρέλαιο και τα βάζα έχουν πάρει τριπλάσια τιμή αυτή τη στιγμή. Τικέτες, όλα αυτά έχουν πάρει πάνω. Τα πάντα όλα, για τα μηχανήματα, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ανέβει. Άρα τα πάντα. Ναι, εννοείται. Παραθυράδες. Ναι. Θέλω να πω ότι κάποιος έχει ένα θέμα και με αυτό. Δηλαδή, του παραθυράδες που να τις στέξεις και εσύ. Δεν μπορείς να αυτό που, επειδή δεν υπάρχουν τροφοδοσίες και τα λοιπά, να πεις ότι θα τη συντηρήσω στάσιμη, ας πούμε, γιατί θα την εκμεταλλευτώ τον χρόνο, οπότε δεν με ενδιαφέρει και να μου γίνει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Εδώ πάλι πρέπει να τρέξεις και με αυτής πάρα πολύ, έτσι. Και εννοείς παραφιάδες για να τις πουλήσεις ή για να τις διατηρήσεις. Εσύ για τον αυτό σου, δεν είναι μόνος παραφιάδες. Ναι, κοίταξε, εγώ ας πούμε από τις περσινές μάνες κρατάω τις περσινές μάνες άκοπες για να μπουν στις παραγωγές, τις προπέρσινες τις κόβω. Αλλά τις κόβω νωρίς, οπότε αυτά τα μελίσια συνήθως προλαβαίνουν και δεκαρίζουν μέχρι τον Ιούνιο, οπότε στην πραγματικότητα πλέον δεν είναι παραφιάδες, είναι, δηλαδή άμα μπουν δεκάρια μελίσια και πάρουν ορόφους στην καστανιά, πλέον δεν είναι παραφιάδες, είναι κανονικά μελίσια. Επιταλεύεσαι και αυτά στα πεύκα, ας πούμε. Προλαβαίνεις να την περιλύτεις και αυτά στα πεύκα. Ναι, δηλαδή πρέπει έστω μία νομή, τα μελίσια που είναι τα φετινά οι παραφιάδες, πρέπει να την πάρουν, γιατί εδώ σαν νότια δεν μπορείς να τα διατηρήσεις. Δεν μπορείς να διατηρήσεις μικρά μελίσια να πεις θα τα έχω καβάτζα για του χρόνου. Δηλαδή και συμβατικός να είσαι και να δίνει να έχεις ένα ζυμάρι μόνο από πάνω, πάλι δεν γίνεται. Σταματάει να βρέχει, ας πούμε, το Μάιο και πες να ξαναβρέξει τον Οκτώβρη. Δεν μπορείς σε αυτή τη συγκυρία να διατηρήσεις μικρά μελίσια. Θα φτάνει σε ένα μέγεθος που ούτε καν θα ξεχειμονιάσουν μετά το χειμώνα. Ναι. Μελισσοκομικά. Ήθελα να ρωτήσω ότι τις παραφιάδες που δημιουργήσεις θα φανταστώ βασιλοτροφία κάνεις. Τι. Με τις παραφιάδες που δημιουργείς κάνεις βασιλοτροφία. Ναι, κάνω βασιλοτροφία. Εντάξει, βασιλοτροφία κάνω από παλιά δηλαδή. Δηλαδή, οπότε κάνω επιλογή στο μελισσοκομείο μου, ξέρω εγώ, καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Δεν κάνεις σε βάση ορφάνειας ή δημιουργίας, κάνεις κανονικά τη βασιλοτροφία, αλλά δημιουργείς... Όχι. Κάνω κανονικά βασιλοτροφία, από πέρσι κάνω και κοινοτροφία. Εντάξει, ίσως κρατάω λίγες μάνες σμινουργίας μέσα στο μελισσοκομείο για λόγους ποικιλομορφίας του γενετικού υλικού. Αλλά από βασιλοτροφία κάνω την αναπαραγωγή. Αυτό είναι το... Exactly. Όταν δηλαδή πήρα και τα μελίσια από τη Χαλκιδική, η πρώτη μου ράτσα ήταν πολύ επιθετικά μελίσια, ήταν και κρόπια μάλλον η φυλή. Δεν δουλευόντουσαν καν. Όταν πήρα τα μελίσια από τη Χαλκιδική, είναι αυτό που λένε παλιά η ράτσα της Χαλκιδικής. Νομίζω ότι και τώρα που έχει ψηλό εξαφανιστεί, δεν έχω ξαναδεί τέτοια μελίσια. Ήταν πολύ καλά, ήταν ήρεμα, ήταν παραγωγικά, ήταν συντηρητικά, το οποίο ταιριάζει αυτό με τη βιολογική μελισσοκομεία. Δηλαδή, δεν θέλεις μελίσια που να γεννάνε πάρα πολύ, να γίνονται τριόροφα και μετά να ξεφουσκώνουν γρήγορα. Ας είναι τα μελίσια δεκαπεντάρια και ας είναι όμως παραγωγικά σε μέλι όταν έρχεται το μέλι. Ταιριάζει αυτό με τη βιολογική εκμετάλλευση. Εξ αρχής ασχολήθηκες με τη βασιλοτροφία. Ναι, ασχολήθηκα. Δηλαδή και υπήρχαν είναι και κάπως τα χρόνια που κάνουμε και πολιτό σαν συμπλήρωμα. Ακολούθησε κάποια σεμινάρια που αυτό ή ασχολήθηκες μόνο σου με βιβλιογραφία και ψάχνοντας. Με βιβλιογραφία σίγουρα. Είχα πάει παλιά και σε κάτι σεμινάριο που έκανε ο Πάτερ Καρακάσης στην Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είχα δει εκεί από κοντά λίγο βασιλοτροφία. Και μετά το παλέψαμε σιγά σιγά μόνοι μας. Μάλιστα. Πες μου λίγο, έχετε κάποια συνεργασία μεταξύ, δηλαδή έχετε κάποια ομαδίτσα που έχετε κάνει ATP που δουλεύετε μαζί με κάποια παιδιά? Είμαστε διάφοροι φίλοι, το οποίο είναι σε διάφορες
Φαντάσου το σε κύκλους. Είναι με τους ανθρώπους που δουλεύουμε πολύ στενά. Θα πάμε στα ίδια μέρη, θα δουλέψουμε, θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Μπορεί να έχουμε και κάποια εργαλεία ή μέχρι και το αμάξι από κοινού. Μετά είναι ένας ευρύτερος κύκλος που θα είναι άνθρωποι που θα συναντηθούμε σε κάποιες νομές, σε κάποιες όχι, επικοινωνούμε μαζί. Αλλά ναι, είμαστε ας πούμε μια άτυπη ομάδα. Και βιολογική από ό,τι ξέρω όλοι μαζί, έτσι. Ναι. Και διάφοροι άλλοι φίλοι βέβαια, που επίσης θα βρεθούμε σε νομές, ανταλλάξουμε πληροφορίες, απόψεις, τα πάντα, που μπορεί κάποιοι να μην είναι και βιολογικοί, δεν είναι δηλαδή απαραίτητα όλοι. Αλλά η πιο στενή είναι, είναι βιολογική. Όσο αφορά τη βιολογική άσκηση βιολογικής νοσοκομείας, ούτως και άλλως, όποιος θα απευθυνθεί σε κάποιο επιστημονικό φορέα, θα του πει ακριβώς τι πρέπει να τηρήσει. Μελισσοκομικά, άμα θέλεις να μοιραστείς κάποια θέματα μαζί μας, δεν αφορά την βιολογία, μιλάω καθαρά μελισσοκομικά. Ένα, συζήτηση μαζί σου πριν, μου είχες πει ότι δοκίμασες σε εγκλωβισμό βασίλισσας φέτος. Ναι, θα ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ το φίλο σας, το Αλέξο Σαββίδη, που μοιράστηκε μαζί μας τις πληροφορίες. Μου έδωσε το ένασμα δηλαδή να το δοκιμάσω. Ναι, ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Προμηθεύτηκα ξεγωνιάστρες από το εμπόριο, δεν τις έφτιαξα εγώ. Και παγίδευσα μάνες σε διαφορετικούς χρόνους. Κάποιες παγίδευσα τον Νοέμβριο και τις άφησα στις γιορτές, κάποιες το Δεκέμβριο, κάποιες λίγο πιο αργά. Μιχαλή. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις έμεινα πολύ ευχαριστημένος από αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή, τα μελίσια φορτώσανε μέλια μέσα στο χειμώνα. Καθαρίσανε αρκετά από μόνα τους από το βαρόα, δηλαδή όταν μετά έκανα οξαλικό έπεσε λιγότερο τσιμπούρι από αυτό το οποίο θα περίμενα, δηλαδή το ότι έκατσαν 1-1,5 μήνα αγώνευτα έδειξε ότι τα βοήθησε και σε αυτό το ζήτημα και μετά όταν απελευθερωθήκανε οι μάνες φύγανε σαν σφεντώνες, δηλαδή δεν το περίμενα αυτό που είδα. Με μοναδικό πλην ότι υπήρχε ένα 10% περίπου που τα μελίσια ορφανέψανε. Απλά, επειδή δεν είναι πολύ μεγάλο το δείγμα, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να συνέβαινε ούτως ή άλλως. Μέσα στο χειμώνα κάποια μελίσια ενδέχεται να ορφανέψουν. Επίσης, ενδέχεται να μην ήταν καλές οι μάνες και αυτά τα μελίσια να κόβουν, αυτές οι μάνες να κόβουν τα μελίσια. Δεν ξέρω, αυτό τώρα χρήζει περαιτέρω παρατήρησης. Δηλαδή, αν μείνει εκεί το ποσοστό, ενδεχομένως είναι μεγάλο. Αλλά μπορεί να οφείλεται και σε τυχαιότητα. Μπορούμε να φτιάξουμε λίγο φωτεινότητα, γιατί σχεδόν δεν σε χάσαμε. Βλέπουμε μόνο το πρόσωπο. Αυτό σου έλεγα και πριν, μισό το ανάξει το φως. Έχουμε το φως το εξωτερικό πριν. Σε τυφλώνει τώρα αυτό. Ωραία, εντάξει. Σίγουρα θα το δουν και εσύ θα το ξαναδοκιμάσεις, από ό,τι βλέπω ότι έμεινες λίγο αρκετά ευχαριστημένος. Έχει μια δουλειά, βέβαια, να κάτσει να εγκλωβίσει τις μάνες κτλ. Υπάρχουν, δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο εμπόριο καθαρά κλουβιάκια που εγκλωβίζεις τις βασίλισσες. Ναι, δεν είναι κλουβάκια, δεν είναι μικρά. Είναι σχεδόν όσο είναι όλο το πλαίσιο, λίγο μικρότερα. Και ναι, κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τα πουλάνε... Εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι κάτι δύσκολο να φτιάξεις και μόνος σου, απλά εντάξει, αν έχεις την όρεξη... Στο εμπόριο είναι καθαρά, δηλαδή, εγκλωβισμό βασίλισσα για ξεγόνιασμα, δηλαδή δεν είναι πλαίσιο διάβρεμα που θα βάλεις κάτι μέσα για... Όχι, όχι, είναι στενό, οπότε δεν χωρά να χτίσουν μέσα οι μέλισσες, οπότε δεν μπορεί και να γεννήσει. Αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι χωράνε πολλές μέλισσες μέσα και ενδεχομένως μοιράζονται και φερομόνες της μάνας καλύτερα σε σχέση με το αν σε ένα μικρό κλουβάκι, γιατί από ό,τι διάβαζα από τις εμπειρίες των Ιταλών που έχουν χρησιμοποιήσει το μικρό κλουβάκι για ξεγόνιασμα, σου λέει ότι κράτατε σε εγκλωβισμένες 20 μέρες. Μετά αρχίζει λίγο και φυραίνει η μάνα. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να έχει σχέση με το χώρο που είναι μικρός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, οπότε το φοβόμουν να το δοκιμάσω. Τώρα με τις μεγάλες ξεγωνιάστρες που είναι πλαίσιο, δεν έχεις αυτό το ζήτημα. Και το μελής φαινόταν οργανωμένο, δεν φαίνονταν να αποδιοργανώνεται. Τουλάχιστον μέσα στο χειμώνα, έτσι, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει άμα πάνε να το δοκιμάσεις, ας πούμε, στο καλοκαίρι για παραγωγή. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλύτερα με αποθέματα. Δημήτρη, αυξήσανε τα αποθέματα μέσα στο Δεκέμβρη μήνα, δεν το περίμενα αυτό.
Το οποίο αυτό δείχνει ότι αυτά τα 2-3 γονάκια που είναι μια παλάμη το καθένα που κρατάνε τα μελίσια μέσα στο χειμώνα είναι τρομερά ενεργοβόρα. Γιατί σκεφτόμουν μετά ότι δεν είναι απλά ότι πρέπει να ταΐσεις αυτούς τους γόνους που ταυτόχρονα ταΐζεις και το παρόα μέσα που έχει κτλ. Είναι ότι ας πούμε έξω μπορεί να έχει 5 βαθμούς, 10 βαθμούς και πρέπει να διατηρήσεις μέσα 35 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν είναι το ίδιο με το να έχει έξω 20 και να πρέπει να διατηρήσεις 35. Οπότε η ενέργεια που καταναλύσχεται πρέπει να είναι πολύ μεγάλη για το μελίσι και να το ταλαιπωρεί κιόλα σε εκείνη την περίοδο που θες να έχεις χειμωνιάτικες μέλισσες, να κάτσουν, να είναι ίσχυες, να μην καταναλώνουν το λιπόσωμά τους, να το χρησιμοποιήσουν όταν έρθει η ώρα. Ωραία. Και επίσης λειτουργεί και λίγο τακτικά, εμένα τουλάχιστον με βοηθάει, γιατί αν τραβήξω νωρίς μελίσια από την Εύβοια, έχω το πρόβλημα ότι αν κυρίσουν εδώ δεν ξεγονεύουν, δεν μπορώ να κάνω μεταθεραπεία. Ή τέλος πάντων είναι ένας κίνδυνος αυτό. Αν τα κρατήσω πολύ καιρό στην Εύβοια, όσο να είναι τα μελίσια κουράζονται, άμα τα αφήσω μέχρι Δεκέμβρη να ξεγονεύσουν και να τα τραβήξω μετά. Με την ξεγωνιάστρα, αν λειτουργήσει, σου επιλύει αυτό το ζήτημα. Τα τραβάς όποτε θες, τα ξεγονεύεις όποτε θες, κάνεις τη θεραπεία όταν θες. Πόσο εύκολο ήταν, πόσο χρόνο θα χρειάζεται και σε πόσο αριθμό μελισσιών, ας πούμε, το εφάρμοσες αυτό? Δεν το έκανα σε πολλά, το έκανα σε 30-40 μελίσσια. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν χρόνος, γιατί τα μελίσσια είναι μικρά πλέον και τις βρίσκεις σχετικά εύκολα τις μάνες, δηλαδή Νοέμβρη, Δεκέμβρη, μήνα. Δεν μου φάνηκε κάτι δύσκολο. Επίσης, στην άλλη περίπτωση, ας πούμε ότι έχουμε 100 μελίσσια κάπου και πρέπει να πάω να κάνω οξαλικό ενστάλλαξη το χειμώνα. Και πάλι έχω χρόνο, γιατί κάποια μελίσσια, ας πούμε το 90% μπορεί να έχει ξεγονέψει. Κάποια θα κρατήσουν λίγο γόνο. Αναγκαστικά πρέπει να τα πηγαίνω ένα-ένα. Δηλαδή αυτό που δεν έχει κρατάει λίγο, να το χαλάσω για να του κάνω ενστάλλαξη. Ξέρω εγώ, αν δεν το χαλάσω, να του βάλω πάνω μια ταινία ή να συγκεντρώσω αυτούς τους γόνους σε ένα μελίσσι, να το συμπεριφερθώ διαφορετικά. Οπότε η παγίδευση της μάνας δεν ήταν ότι μου έφαγε περισσότερο χρόνο από αυτό που θα έκανα κανονικά. Α, έχεις και τέτοιο. Δηλαδή, ασχολούμαι και με το θέμα, όχι απλώς να κάνω μια ενστάλλαξη. Άμα το κάνω, το κάνω σωστά, ας πούμε. Ναι, άμα αφήσεις τώρα, ξέρω εγώ, 1, 2, 5 μελίσσια μέσα στο μελισσοκομείο που να έχουν γόνο, μετά αυτά θα γίνουν τα μελίσσια μπόμπες την άνοιξη. Που δεν θα το έχεις και στο μυαλό σου, δεν ξέρεις καν ποια είναι. Ωραία. Και έτσι λίγο να ολοκληρώσουμε με τα μεσοκομιτά, με τις θεραπείες που έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια πλέον με το οξαλικό. Δουλεύεις πολύ ενστάλλαξη, δεν ξέρω αν δουλεύεις και καθόλου ταινίες που φτιάχνεις μόνος σου. Έτσι μια γρήγορη εμπειρία, άμα θέλεις να μας πεις. Με την ενστάλλαξη το χειμώνα, αν βλέπεις κάποια προβλήματα ως προς το θέμα, γιατί σου λέω έχεις εμπειρία αφού εφαρμόζεις κάθε χρόνο την ενστάλλαξη. Αν σου κόβουν καθόλου μάνες, αν έχεις κάποια καθυστέρηση στην ανάπτυξη, αν παρατηρείς κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας μοιραστείς μαζί μας. Με την ενστάλλαξη τη χειμωνιάτικη είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια στιγμή κάποιο παράπονο, απλά σίγουρα θέλει πολύ προσοχή σε λεπτομέρειες. Δηλαδή η δοσολογία πρέπει να γίνει ακριβώς. Θέλει ζυγαριά ακριβίας, θέλει να μην μπερδέψεις τα ml με τα γραμμάρια. Πρέπει το νερό που θα χρησιμοποιήσεις να είναι απιονισμένο ή τέλος πάντων να μην έχει μέταλλα, να μην το νερό της βρύσεις. Και να είναι και το οξαλικό, κάτι που δεν μπορείς να το τσεκάρεις, να είναι καλό. Να μην είναι, ας πούμε, το ένα οξαλικό της σειράς που μπορεί να βρεις αγνώστου ταυτότητα, το πιο φθηνό μπορείς να πάρεις. Και επίσης να μην ρίχνεις παραπάνω, δηλαδή ας πούμε όταν περνάς με τη σύριγγα πάνω από το διάκαινο, 5 ml, άμα πατάνε στα μισά οι μέλισσες, 3 ml, δηλαδή το λίγο παραπάνω δημιουργεί ζητήματα τοξικότητας, γιατί με τα βιολογικά είναι μικρή η απόκληση το που είναι τοξικό για το βαρέα και που είναι για την μέλισσα, που δεν ισχύει για τα συμβατικά. Οπότε τέλος πάντων θέλει προσοχή σε λεπτομέρεια, αλλά με την ενστάλλαξη είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν μπορώ να πω κάτι. Να το διευκρινίσω λίγο αυτό, γιατί το μιλάγαμε και μαζί σου. Στο κενό, όπου λέμε 5 ml, μιλάμε 5 ml για όλο το κενό, όταν είναι, πατάει το μελίσι σε όλο. Δηλαδή, όταν είναι μονόπατο το μελίσι στο κενό, αλλά είναι το μισό μελίσι, δεν πάμε να ρίξουμε και τα 5 ml στο μισό μελίσι. Αυτό εννοούσες, έτσι? Όχι, ναι. Θα ρίξουμε τα 2,5. Αυτό εννοώ. Τώρα όσον αφορά τις ταινίες, με τις ταινίες δεν ξέρω ακριβώς, είναι μερικές φορές, ας πούμε τις μισές, είμαι πολύ ευχαριστημένος, ανεξάρτητα από το αν τις έχω φτιάξει εγώ ή αν είναι αγοραστές. Κάποιες άλλες φορές οι ταινίες δεν λειτουργούν.
και σε βγάζουν εκτός παραγωγής σε κρίσιμες περιόδους που περίμενες να κάνουν δουλειά. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ενδεχομένως χρήζει περαιτέρω έρευνας από τους ερευνητές. Διαβάζω διάφορα πράγματα. Εντάξει, τώρα... Και δεν είναι σταθερό, δηλαδή, θες να πεις. Δηλαδή, στις ίδιες περιόδους άλλες φορές είναι εντάξει και άλλες φορές... Ακριβώς. Στην ίδια περίοδο να βάλεις ταινίες, μία φορά θα σου κάνει δουλειά και μία δεν θα σου κάνει. Στην αρχή νόμιζα ότι φτιάχνω εγώ καλύτερες ταινίες από το εμπορίο. Μετά παρατήρησα όταν και εμένα άρχισε να μην λειτουργεί κάποιες φορές οι δικές μου, κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα. Παίζουν άλλα πράγματα ρόλο, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε καταλάβει ακριβώς. No. Τέλος πάντων, χρειάζεται και θεραπείες πλέον να τα κάνουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε από πάνω να παρατηρούμε κατά πόσο λειτουργήσανε. Άλλη μια ερώτηση τότε, επειδή είπες ότι παλιά με μια ενστάλλαξη ναι, βγάζεις το χειμώνα. Τώρα καταλήγεις να πρέπει να κάνεις και στο αυγουστιάτικο, στο ξυγόνιμα του τοπεύχου, ίσως χρειαστεί να κάνεις και ανοιξιάτικο. Την έχω σίγουρη την ανοιξιάτικη πλέον, δεν το συζητάω. Ναι. Δηλαδή, όταν κάνει λίγο την κοιλιά η γόνη του στο Μάιο, θα κάνω την ανεξέλεκτη θεραπεία. Που μάλλον εκεί μόνο ταινίες μπορείς να κάνεις. Με τα βιολογικά, δηλαδή, και κάπως που να λειτουργήσεις. Τι επιλογές έχεις εσύ αυτή τη στιγμή, δηλαδή, και πού... τι επιλογή πιστεύεις στο νοσοκομείο? Από τα φάρμακα? Ναι. Προσπαθώ να κάνω κάποια εναλλαγή. Δηλαδή, να κάνω... το χειμώνα είναι σίγουρη ενστάλλαξη. Την άνοιξη δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση πέρα από τις ταινίες και μετά το αυγουστιάτικο κάνω ή Max που έχει μυρμικικό ή Θυμοβάρ που έχει θυμόλι. Και ταυτόχρονα έχω μαζί μου και Βαρομέντ πάντα, κάποια μικρά μελίσια, το φθινόπωρο ειδικά, νομίζω λειτουργεί γιατί είναι ήπιο φάρμακο. Αλλά δεν μπορείς να το εφαρμόσεις σε μεγάλο μελισσοκομείο ή σε μεγάλα μελίσια. Είναι κοστοβόρο. Ναι. Ναι, αυτό. Εντάξει. Πολύ καλές επιλογές. Όλες, μήτω δεν υπάρχουν κι άλλες. Εντάξει, αυτό το οποίο εμένα δεν μου έχει λειτουργήσει καλά και δεν το συμπαθώ είναι η εξάχνωση. Επειδή βλέπω ότι αρκετός κόσμος το χρησιμοποιεί τελευταία. Νομίζω ότι ούτε λειτουργεί. Αλλά το είπες μόνος σου. Επειδή είπα όλα και μου θυμήθηκα ότι το όλα περιλαμβάνει άλλο ένα. Εγώ δεν έχω μείνει ευχαριστημένος από την αποτελεσματικότητά της και ας είναι και από επαναλήψεις και ας είναι αγώνευτα τα μελίσια. Και το στάνταρ ας πούμε και με άλλους φίλους που και αυτοί παρατηρούν τα ίδια πράγματα. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι φιλικό προς το χρήστη, προς εσένα. Και ας φοράς μάσκα και ας έχεις στολή, είναι περίεργο φάρμακο. Γίνεται δηλαδή, το οξαλικό γίνεται αέριο, μπορεί να κάτσει οπουδήποτε. Θα κάτσει πάνω, θα πιάσεις, θα το πιάσεις, μετά θα βάλεις, ξέρω εγώ, θα κουμπίσεις το δέρμα σου, απορροφιέται. Είναι λίγο ένα ζήτημα, δεν μου αρέσει πολύ σαν φάρμακο. Και στη Γερμανία για αυτό το λόγο έχει απαγορευτεί η εξάχνωση. Γιατί δεν είναι φιλικό προς το χρήστη και... Ναι. Πάντως εγώ δεν έχω λόγο να μην σε πιστεύω, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και ξέρω τον τρόπο λειτουργίας σου και δεν ήταν τυχαίο ας πούμε, αυτό που παρατήρησες και δεν το κάνεις και τυχαία, δηλαδή έχεις και εξεγονεμένα μελίσια και τις επαναλήψεις κτλ. Παρατήρησες ότι δεν σου έβγαλε καθαρό σε σχέση με μια ενστάλλαξη που κάνεις το χειμώνα. Ναι, καμία σχέση. Δηλαδή χρειάστηκε, επειδή το παρατηρούσαν και οι φίλοι, παρατηρούσαν... Μετά Φλεβάρι μήνα, τσιμπούρια πάνω σε μέλισσες. Έκανα σε ένα μελισσοκομείο αυτό που το είχα πειραματικό με την εξάχνωση. Έκανα μετά μυρμικικό τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Και πέσανε σε όλα τσιμπούρια τα οποία δεν έπρεπε να πέσουν για τέτοια εποχή. Δηλαδή ήταν κάποιες δεκάδες. Και υπήρχαν και 2-3 μελίσσια τα οποία πέσανε εκατοντάδες. Τώρα αυτό. Ναι, δεν μου φαίνεται τώρα ότι επιτρέπεται για ένα φάρμακο που θα το κάνεις επαναλήψεις και θα είναι και οι δύο. Σε φάση που είναι αγώνευτο. Κοίταξε, άμα ήταν μόνο για μένα, θα έλεγα ότι μπορεί να έτυχε όπως πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ παραγωγική η μελισσοκομεία. Αλλά επειδή το παρατηρήσανε και οι άλλοι άνθρωποι και δεν έχω δει κάποιον ο οποίος να το διατηρεί και να το κάνει, από τους γνωστούς μου δηλαδή τουλάχιστον, θεωρώ ότι είναι λίγο
Και μιλάμε ότι δεν μιλάμε για φέτος, ότι το πήρε φέτος αυτό το πράγμα, γιατί ξέρω ότι το χρησιμοποίησες πριν μια τετραετία αυτό το θέμα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, τριετία, κάτι τέτοιο. Βέβαια, εντάξει, ξέρεις, σε διαφορετικές συνθήκες, μπορεί με διαφορετικά εργαλεία που κάνεις είναι εξάγνωση, υπάρχουν πολλά μπορεί που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν και να τους λειτουργεί, έτσι, κατάλαβες, εγώ καταθέτω απλά τη δικιά μου εμπειρία. Δεν κατηγορούμε ούτε τα μηχανάκια, ούτε την εφαρμογή σαν θεραπεία, γιατί και ο πατέρας μου έχει πολύ παλιά έχει χρησιμοποιήσει εξάγνωση και επιμένει ότι κάνει μια καλή θεραπεία. Αλλά δεν είναι η θεραπεία η οποία σε καθαρίζει, μπορεί να σε καθαρίσει. Τουλάχιστον έτσι είχαν βγάλει τα πράγματα. Ακριβώς αυτό. Μα ναι, βλέπεις να πέφτει η βαρώα. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις κάτω στα συρτάρια να πέφτει, αλλά δεν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο που περιμένεις, ας πούμε, για μια χειμωνιάτικη θεραπεία. Εντάξει, και για τη χειμωνιάτικη θεραπεία δεν πολύ προτείνεται. Τουλάχιστον με όσους έχουν μιλήσει. Λένε ειδικά προς το χειμώνα, καλό είναι να μην γίνεται η εξάχνωση. Τέλος πάντων, πολύ το αναλύσαμε το θέμα των θεραπείων και... πες μόνο δύο λόγια για το μυρμηγκικό. Παίρνεις έτοιμο σκευασμά. Παλιά έχω χρησιμοποιήσει μόνος μου μυρμηγκικό με αρρέωση, χωρίς αρρέωση, σε πιατάκια, σε βετεξάκια κτλ. Δεν είχα μείνει ευχαριστημένος. Το έτοιμο σκεύασμα εγκεκριμένο που λειτουργεί πλέον, που κυκλοφορεί πλέον, νομίζω ότι κάνει δουλειά. Απλά είναι και αυτό, είναι κοστοβόρο, είναι το ένα του μειονέκτημα και το δεύτερο είναι ότι είναι προκαλεί βλάβη στις βασίλισσες, ιδίως άμα οι βασίλισσες δεν είναι φετινές, έχει στάνταρ κάποιες απώλειες οι οποίες είναι σχετικά μεγάλες. Απλά είναι το μοναδικό φάρμακο το οποίο μπορείς να κάνεις όταν έχεις ένα οξύ πρόβλημα. Μπορείς να κάνεις, να δώσεις λύση τώρα. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα έχει λειτουργήσει και τα μελίσια βγαίνοντας από αυτό είναι κανονικά. Ας πούμε με τις ταινίες πρέπει να λειτουργείς, να κάνεις προοικονομία, να τις βάλεις πριν παρουσιαστεί πρόβλημα. Άμα παρουσιαστεί πρόβλημα και τις βάλεις και μέχρι να λειτουργήσουν, τίποτα δεν. Τα μελίσια κατρακυλάνε πολύ. Οπότε, τέλος πάντων, είναι ζήτημα κάπως τακτικής. Τι θα χρησιμοποιείς κάθε φορά, ανάλογα με την κατάσταση που είσαι και πόσα λεφτά έχεις να δώσεις. Τελικά, η ερώτηση που έχει στον Κουσιάρη, η μελισσοκομεία τι είναι, σκάκι ή ζαριά? Είναι και τα δύο, μάλλον. Όλοι εκεί καταλήγουν. Όσο και καλή στρατηγική να έχεις, θέλει και μια ζαριά, Σίγουρα. Ωραία. Και έλα να πούμε και λίγο για την αγορά. Καταρχάς, δεν ξέρω, αυτό που ξέρω για σένα, εσύ ξέρω ότι είσαι στα μελίσια και υπάρχει άτομο ο οποίος ασχολείται με την πώληση. Δηλαδή έχετε κάνει μια εξειδίκευση. Ισχύει αυτό ακόμα? Μέχρι πρότινος ίσχυε αυτό. Τώρα έχει αλλάξει κάπως. Okay. Έχει μπει η Άννα γυναίκα μου περισσότερο στην πώληση, οπότε γίνεται λίγο πιο κλειστό. Εντάξει, αλλά αυτό το θέμα ότι ο μελιοσοκόμος είναι παραγωγός, δεν έχει χρόνο να τρέξει με τις πωλήσεις. Κανονικά έτσι είναι. Εκτός άμα ένας άνθρωπος έχει ένα μικρό κοπάδι, οπότε τα κάνει όλα τα πράγματα από λίγο. Είναι και αυτό, δηλαδή μια κάθετη μορφή εκμετάλλευση που κάποιο μπορεί να του βολεύει. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, ταυτόχρονα να είσαι και στον πάγκο και να είσαι και στα μελίσια και να κάνει και τη συσκευασία και να είσαι και στην αποθήκη και να κάνει και να παράξει και τα διαφορετικά πράγματα πάνω στο μελισσοκομείο, να βγάζει και πολτό και γύρι και πρόπολη και μέλι. Εντάξει, πρέπει να είσαι ο Σούπερμαν. Στο τέλο δεν γίνεται να κάνει όλα. Πώς το βλέπει ο κόσμος το βιολογικό μέλι, βασικά τα βιολογικά προϊόντα στη λαϊκή αγορά, τη δική σας? Κοίταξε να δεις, Μίτσο, τι γίνεται. Νομίζω ότι λειτουργούν δύο αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, νομίζω ότι τα βιολογικά είναι κάτι το οποίο ήρθε σαν μόδα κάποια στιγμή και θα μείνει, γιατί το βλέπεις ότι είναι και τάση και έξω σαν ανεπτυγμένες χώρες. Δηλαδή, ο κόσμος προσέχει τη διατροφή του, στρέφεται προς τα βιολογικά, είναι πιο ευαίσθητος με αυτά τα ζητήματα.
Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα, έχουμε τώρα μπει στο λούκιτ ότι από τα μνημόνια, δηλαδή από το 10 και μετά, είμαστε διαρκώς σε μια κατάσταση που μειώνει το βιωτικό επίπεδο του κόσμου. Πρώτα με τα μνημόνια, μετά πάνω πήγαμε να βγούμε, ήρθε ο κορονοϊός, τώρα ξετελειώνει ο κορονοϊός, ήρθε ο πόλεμος. Οπότε αυτό σφίγγει τα εισοδήματα του κόσμου και ναι, ενδεχομένως το βιολογικό μέλι για πολλούς ίσως να είναι πολυτέλεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, όχι μόνο αυτό. Αλλά θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα, ναι, το βιολογικό μέλι όπως και τα υπόλοιπα βιολογικά προϊόντα, ότι έχουν μέλλον. Αυτή είναι η τάση του μέλλοντος. Ναι, πρώτη δεκαετία που ξεκίνησε, ας πούμε, δεν ξέρω πότε ξεκινήσατε και να βγαίνει και η λαϊκή αγορά και στα ράφια. Υπάρχει αύξηση ζήτησης στο βιολογικό μέλι. Δηλαδή, δίνεις περισσότερες, μεγαλύτερες ποσότητες από παλιά. Ναι, αλλά δεν έχω πολύ καλή σύγκριση. Δηλαδή, ναι, ξεκίνησα στις αγορές από το 2011. Παρόλο που τα χρόνια δεν ήταν καλά, ναι, εγώ αύξησα τις ποσότητες που έδινα, γιατί όμως αύξησα και τις ποσότητες που παρήγαγα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Ας πούμε, παλιά πήγαινα 3-4-5 μήνες στη λαϊκή, μετά μου τελειώναν τα μέλια. Κάποια στιγμή άρχισα να καλύπτω τις αγορές όλο το χρόνο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ακριβώς ποια είναι η τάση. Δηλαδή, άμα είχα το ίδιο μελισσοκομείο και τότε, έκανα την ίδια παραγωγή και τότε και το είχα και τώρα το ίδιο, θα μπορούσα να συγκρίνω. Αλλά είναι λίγο δικές μου διαφορές που περιπλέκουν το τι ακριβώς συνέβη. Ναι. Ο κόσμος δεν γενικά δεν τρώει μέλι. Ναι, όχι, να σου πω τώρα, περίμενε. Και στις ίδιες περιόδους που θα έδινε σε αυτή την ποσότητα, θα πεις ότι αυτή την περίοδο δίνω διπλάσεις ποσότητες. Οπότε έχεις ένα μέτρο σύγκριση. Αλλά τέλος πάντων, έχει μαθαίνει να τρώει μέλι και γενικά να τρώει μέλι. Εννοείται. Εγώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, όχι τα αρκετά τελευταία χρόνια, το μέλι έχει μπει σαν βασικό συστατικό σε κάθε κουζίνα. Πράγμα το οποίο δεν ίσχυε παλιά. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός, δεν τρώγαμε στο σπίτι μέλι. Ξέρω εγώ, μπορεί να έμπαινε σπάνια. Και με φίλους μου που το έχω επικοινωνήσει, κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Λίγοι τρώγανε, ας πούμε, μέλι σε καθημερινή βάση. Τώρα ο κόσμος τρώει μέλι. Στα παιδιά του όλοι θα δώσουν μέλι. Πολλοί άνθρωποι αθλούνται. Είναι και πιο πολιτισμόδας να γυμνάζεται ο κόσμος. Οπότε μετά θα φάνε οι άνθρωποι μέλι, θα φάνε γη, θα τα ψάξουν. Αυτό είναι το θετικό για μας. Αν περιοριζόντουσαν οι ελληνοποιήσεις, νομίζω θα έφτανε και σε εμάς περισσότερο σαν όφελος. Ποια είναι η μέση τιμή στα βιολογικά μέλια στην Αθήνα, στις λαϊκές αγορές, ίσως, δεν ξέρω, εντάξει, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, αλλά ίσως υπάρχει μια μέση τιμή. Ναι, δεν είναι μία η τιμή. Μπορώ να σου πω ότι σε σχέση με τα συμβατικά μέλια, η διαφορά θα είναι μια τάξη του 20-30%. Δηλαδή μια διαφορά των 2-3 ευρώ, ας πούμε, σε ένα... Των 2-3 ευρώ. Αν, ας πούμε, το... Εντάξει, θα υπάρχουν σίγουρα διακυμάνσεις, έτσι. Αν, ας πούμε, το πιο ακριβό συμβατικό μέλι, η συμβατική λαϊκή, θα το δεις, ας πούμε, 12 ευρώ. Ενδεχομένως, η βιολογική θα το δεις 15. Και στη βιολογική θα υπάρχει μέλι που θα κάνει 12-13 ευρώ, αλλά και στη συμβατική μετά το ανάλογο θα κάνει 8. Οπότε νομίζω αυτή είναι περίπου η διαφορά. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Ενώ σε άλλα προϊόντα, ας πούμε, μπορεί ντομάτες να είναι διπλάσια η τιμή συμβατικής με βιολογική. Λέω τώρα ένα προϊόν είναι τυχαία, έτσι. Μπορεί να μείνει και ακριβώς έτσι. Οι πελάτες που πήραν το βιολογικό το μέλι λένε όντως είναι βιολογικό ή είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το συμβατικό. Κοίταξε, Μίτσο, νομίζω ότι δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος άμα είναι βιολογικό ένα μέλι, όχι. Ούτε καμία. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ μπορείς να το καταλάβεις, όχι. Αλλά ο άλλος ψάχνει όσο το δυνατόν το λίγο κάτι καλύτερο. Από εκεί πέρα, για να σου μείνει ο καταναλωτής, θα πρέπει να του αρέσει και αυτό που θα φάει. Οπότε, ναι, έχεις ένα διαβατήριο με τη βιολογικότητα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να τον κερδίσεις κιόλας τον άλλον. Δεν είναι ότι είναι αρκεί αυτό από μόνο του. Γενικά, οι λαϊκές αγορές, γενικά η αγορά εκεί στην Αθήνα, εσύ ξέρω ότι πλέον και τυποποιείς τα μέλια σου, κανονικά πάσε σε τυποποιητήρια, οι συνάδελφοι ακολουθούν την αγορά, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι κάνει ο καθένας, απλά σίγουρα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο με το μέλι. Νομίζω ότι σιγά σιγά, από τη στιγμή που υπάρχουν οι νόμοι, θα πιεζόμαστε λίγο πιο λίγο, λίγο περισσότερο να τα κάνουμε πιο κανονικά τα πράγματα, κανονικά νόμιμα τέλος πάντων, έτσι όπως μας ορίζει ο νόμος, σε σχέση με το πού τα παράγουμε, πού τα τυποποιούμε κτλ. Μας κάλυψε. Πιστεύω ναι. Έχεις να μας πεις κάτι ακόμα? Α, για το πρόγραμμα. Δύο λόγια, πώς το βλέπει, άμα ναι, σου αρέσει σαν ιδέα, άμα το υποστηρίζει και τι γίνεται και με την πλατφόρμα τώρα. Μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε. Τι πληροφορία έχεις για την πλατφόρμα? Εμένα με ενημέρωσε ο μελετητής που μου κάνει την έτσι για το πρόγραμμα, ότι κάτι έχουν κάνει λάθος, οπότε δεν δέχεται τους μελισσοκόμους, αυτούς που δεν έχουν χωράφια. Δεν σε βγάζει στην επιλογή ότι είσαι ενεργός αγρότης, άμα δεν έχεις χωράφια. Οπότε ο μελισσοκόμος, επειδή δεν έχει χωράφια, μας πετάει απ' έξω. Αλλά λένε ότι θα το διορθώσουν. Φαντάζομαι ότι εντάξει, είναι απλά μια προχειρότητα που θα συμμαζευτεί, δεν μπορεί να μείνει εκεί. Δηλαδή θα συμμάζουν διαφορετικά. Άλλη μια προχειρότητα. Άλλη μια προχειρότητα, ναι. Όπως και το ηλεκτρονικό. Ένα πραγματάκι, παιδιά, που δεν είπαμε, που σκεφτόμουν ότι είναι σημαντικό, είναι το ζήτημα με τα κεριά. Γιατί πολλοί κόσμος που θέλει να μπει, και τώρα, ας πούμε, με ψάχνουν διάφοροι άνθρωποι, ρε παιδί μου, καινούργια παιδιά, και θέλουν να μπουν στα βιολογικά. Το κερί είναι ένα σκόπελος, είναι ένα πρόβλημα για το πώς θα γίνει. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει βιολογικό κερί στην αγορά. Να αγοράσει ο κόσμος. Ταυτόχρονα δεν σου επιτρέπει να τροφοδοτήσεις, δηλαδή δεν μπορείς να μπει στον κανονισμό, π.χ. να χτίσεις χωρίς φύλλα ή κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί τώρα είναι ένα μεγάλο ζητηματάκι. Δεν ξέρω τώρα ποια ακριβώς είναι η λύση. Απλά εγώ να σας πω αυτό που με ξεμπλόκαρε με το ζήτημα του κεριού, που από εκεί που ήμουν διαρκώς λίγο ελλειπτικός, άρχισα να γίνομαι πλεονασματικός. Ήταν όταν πέρα από τον κλασικό κυροτήκτη ατμού, ξέρω εγώ, που έχω στο σπίτι, που χρησιμοποιούσα, όταν πήραμε μία, έτσι παρέα μαζί, πήραμε μία πρέσα. Δηλαδή, σου έβγαζε πλέον το πλεόνασμα από την κερίθρα, γιατί διαφορετικά με τον κυροτήκτη ατμού, μία κερίθρα που είχες δώσει στην αρχή 80 γραμμάρια, το φύλλο, έπαιρνες τελικά 80, 82, 83 γραμμάρια. Δεν είχες πλεόνασμα, δηλαδή πώς θα έκανες αύξηση? Ενώ με την πρέσα παίρνεις ένα 40% παραπάνω, 50% παραπάνω, το οποίο σου δημιουργεί ένα πλεόνασμα που μπορείς να αυξήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Μπορούν, ξέρω, να μαζεύονται άνθρωποι 2, 2, 3, 3, 4, 4, δεν είναι και πολύ ακριβά, και να υπάρξει αυτό το πλεόνασμα στο κερί. Ναι, από να... Γιατί δεν μπορείς να πας να πατήσεις σε κάποιους τα κεριά σου, υποτίθεται, έτσι δεν είναι? Εκεί κουλάει το θέμα. Μπορείς μόνο άμα έχει πιστοποίησει αυτός που θα στα πατήσει, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Το ζήτημα είναι ότι και εκεί δεν είναι πολύ μεγάλες οι αποδόσεις σε αυτό που παίρνεις, έτσι όπως έχω παρατηρήσει εγώ. Πάντως, δηλαδή, αν κάποιο παιδί θέλει να ασχοληθεί, να μπει στα βιολογικά, ξεκινάει τώρα. Ενδεχομένως, η δικιά μου δηλαδή συμβουλή θα ήταν να ξεκινήσει χωρίς να κάνει κατευθείαν πιστοποίηση, να μην βάζει φάρμακα, να μην επιμολύνει τα κεριά του, να σημαδέψει τα πρώτα του που έχει αγοράσει, να προσπαθήσει να έχει μια ιστροή καθαρού κεριού, αυτό να το επαυξάνει χρόνο με το χρόνο, ναι, να μπορεί να τροφοδοτήσει για να μπορέσει να χτίσει, και κάποια στιγμή όταν μπει να έχει καθαρό κερί, να έχει μια βάση που να μπορεί να μπει στον κανονισμό. Είναι μια λύση και αυτό. Μάλιστα. Έτσι, σαν πρόγραμμα, το θέλαμε, το θέλατε, χρειαζότανε? Σίγουρα, επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι μια ανάσα, έτσι όπως όλες οι ενισχύσεις οι άμεσες. Τώρα, άμα θέλεις την προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι οι άμεσες ενισχύσεις δεν λειτουργούν πολύ καλά, όχι για το δικό μας κλάδο μόνο, για κανέναν. Γιατί ουσιαστικά δεν σε επιδοτεί να αυξήσεις, να αναπτύξεις την εκμετάλλευσή σου. Δηλαδή κάπως άμα σου μείωνε το κόστος, θα μπορούσες να πεις «Ωραία, να πάρω άλλο μάξι, να πάω πιο μακριά, να κάνω πιο πολλά μελίσια, να πάρω έναν άνθρωπο να μου δουλεύει, τέλος πάντων ανάπτυξη».
αν σου διατηρούνται πολύ ψηλά τα κόστη, αν οι τιμές πώλησης σου διατηρούνται για διάφορους λόγους πιεσμένες και παίρνεις μια άμεση ενίσχυση, ανακλαστικά τι σκέφτεσαι να κάνεις, να περιοριστώ, να μειώσω τα κόστη μου, να τσοντάρω σε αυτά τα λίγα που θα βγάλω την ενίσχυση και να περάσω έτσι. Είναι αντιπαραγωγικές δηλαδή, νομίζω, οι άμεσες ενισχύσεις. Κατά τα άλλα, προσωπικά, εντάξει, χαίρομαι πολύ που την παίρνω. Θα μου δώσει μία ανάσα. Εσύ να τεχνοποιηθεί το πρόβλημα. Αλλά, ξέρεις τι, Γιάννη, νομίζω ότι σιγά-σιγά θα γίνει και η μελισσοκομεία, όπως διάφοροι άλλοι κλάδες αγροτικής παραγωγής, θα γίνει λίγο κρατικοδίαιτη. Το οποίο δεν μου αρέσει σαν αίσθηση να σκέφτομαι ότι «Α, ωραία, θα πάρω κάποια επιδότηση και θα μπορέσω να συνεχίσω να υπάρχω σαν μελισσοκόμο». Θα ήθελα να μπορούσαμε να σταθούμε πιο αυτόνομα. Δηλαδή να μας αβαντάρει το κράτος, να μας αβαντάρει στο κόστος παραγωγής, ας μας έβγαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα καύσιμα. Να μπορούσαμε δηλαδή, πριν ανέβουν τώρα οι τιμές βενζίνης, να βάζεις πετρέλαιο, ξέρω εγώ, με 60 λεπτά. Σκέψου πόσο πιο άνετα θα γινόταν η παραγωγή. Χωρίς να δώσει περισσότερα χρήματα, έτσι, από το ταμείο του. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλά τέτοια. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι εκεί, οικονομολόγοι, τα ξέρουν, τα μελετάνε. Θα μπορούσαν να βρουν λύσεις. Ναι. Πολύ ουσιαστική κουβέντα. Δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί έτσι. Καλά έκανα και σε πίεσα. Λειτουργήσε εμείς επειδή δεν κρατάγατε κάμερα και δεν κόμπλαρα. Ωραία. Τώρα είναι σαν να πίνουμε καφέ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιέρωσες. Εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και να βάλω έτσι λίγο έναν αστερίσκο, ότι μπράβο σας για αυτό το πράγμα που κάνετε, γιατί έχει σπάσει επιτέλους αυτό το πράγμα με το να είναι κλειστή η γνώση. Ξαφνικά η γνώση μοιράζεται. Σίγουρα τα μέσα παίζουν ρόλο βασικό σε αυτό, αλλά φυσικά τα μέσα χρειάζονται και τους ανθρώπους. Και εσείς είστε άνθρωποι που εξ αρχής μοιράζεστε τη γνώση, όχι μόνο τώρα στο κανάλι, τη μοιράζεστε και επί του προσωπικού και είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δημιουργεί μια διαφορετική αντίληψη, δηλαδή πέρα από το κλειστό, «Α, εγώ να πάω καλά και μην πας καλά εσύ γιατί θα μου πάρεις ένα κομμάτι από την πίτα μου». Όχι, θα πάμε καλά όλοι μαζί και θα διευρυνθεί η πίτα. Αυτό είναι μια εντελώς άλλη λογική. Μιχάλη, αλλάζουν και οι γενιές πλέον σιγά-σιγά. Το βλέπω και εδώ και με τα προγράμματα των νέων αγροτών που υπάρχουν. Έρχονται καινούργιες γενιές, πιο νέες ηλικίες, άλλα μυαλά και είναι τελείως διαφορετική νοοτροπία πλέον. Και στους μελισσοκόμους δηλαδή. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει, και εμείς σε τυχαία γνωριμία μαζί σου, ποτέ δηλαδή, ό,τι θέλεις, και εγώ σε έχω πάρει και με έχεις πάρει τηλέφωνο, δεν υπήρχε κάποιος που να... Υπάρχει πάντα βοήθεια μεταξύ των συναδέλφων. Εντάξει, αλλά ξέρεις τώρα πώς είναι, Μίτσο, άμα εσύ έχεις περισσότερες γνώσεις από τον άλλο, θα σε πρίζουν λίγο παραπάνω. Σίγουρα θα σε έχω πρίξει λίγο παραπάνω εγώ εσένα από ότι εσύ εμένα. Εντάξει, και έχει τυχή και εγώ να χρειαστώ τη βοήθειά σου, έτσι, δεν το αυτό. Ωραία, Μιχάλη, εγώ θα ήθελα να κλείσεις εσύ με μια κουβέντα προς το κοινό που έχουμε, στο καπνιστήριο Δρόμος. Εμείς πάλι ευχαριστούμε τα παιδιά και ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση, όπως είπα και στην αρχή, ότι πολλές φορές προσπαθούμε να προσεγγίσουμε κάποιον συνάδελφο και μπορεί και να μην θέλουν να κάνουν αυτό. Πάντως, αν θέλετε, γράψτε μας και στα σχόλια ποιον θα θέλετε, αν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το άτομο, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια συνέντευξη και με κάποια άτομα που θέλετε κι εσείς. Αυτό σαν παρέμβαση. Ο χρόνος σου δικός σου, Μιχάλη, κλείστο εσύ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και να πω σε όλο τον κόσμο να έχουμε καλή δύναμη, καλή μελισσοκομική χρονιά και κουράγιο να μην πτωούμαστε γενικά, γιατί τα βλέπω λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εντάξει, παροδικά ελπίζω να είναι και να έρθουν τα καλύτερα μπροστά μας. Ευχαριστώ, Μιχάλη, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.